Γιατί τι είπες να έρθει εδώ? Αφού εδώ είμαι. Ναι, αλλά εγώ αυτήν δεν τη θέλω εδώ. Πώς κάνεις έτσι, βρε παιδί μου? Κάτι θέλει να μου πει η κοπέλα. Ωραία, να σου το πει έξω από εδώ. Είναι ανάγκη στο πει μες στο σπίτι μου. Αυτήν εγώ δεν τη θέλω εδώ μέσα. Μες στο σπίτι μου, δεν το καταλαβαίνεις. Είμαι μέσα στο σπίτι σου, χάρη σε εκείνη. Σε περίπτωση που το ξεχνάς, λέω. Δεν με αφήνεις να το ξεχάσω, μου το υπενθυμίζεις συνέχεια. Εντάξει, Μανούλα. Τι να κάνουμε? Την ευχαριστήσαμε. Τι άλλο να κάνουμε, να την κάνουμε και πελάτησα? Σταμάτα, χτυπάει η πόρτα. Και χαμογέλα λίγο. Α, με στην ξυνήλα πια, έλεος. Δέζη μου, τι κάνετε? Μια χαρά. Εσύ? Καλά. Πώς είναι το μωρό? Κοιμάται. Να σου ζήσει, Νόρα. Ευχαριστώ πολύ. Έφερα και ένα δωράκι για το καλό. Δεν ήταν ανάγκη. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Έλα, κάθισε. Καφεδάκι να βάλω? Ναι, δεν θα έλεγα όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Διάβασε αυτό εδώ. Θα σου εξηγήσω. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι που λέμε ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο γάιδαρος. Διαβάστε, θα καταλάβετε. Δυνατά, Νόρα, να ακούω κι εγώ. Παιδί μου, δεν ξέρω καν αν θα διαβάσει ποτέ αυτό το γράμμα. Δεν ξέρω καν το όνομά σου. Έχω μείνει άναυδη, μιλάμε. Από τότε με πολύτιμους λίθους ασχολιόντουσαν. Εσείς, Νόρα μου, γιατί παίζατε με βόλους? Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. 3 γραμμάρια διαμαντιού ισοδυναμούν με 100 κιλά χρυσού. Ήξεραν πολύ καλά με τι έπαιζαν τα παιδιά. Τελικά αυτός ο άγνωστος που μας γεροφέρνει ξέρει πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Νομικά όμως αυτό το χαρτί δεν ευσταθεί. Δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα. Ναι, το ξέρω. Εκθέτει όμως το Ρούσον επανόρθωτο. Κακό που θα του κάνει. Ξέρει αυτός και τα κουκουλώνει μια χαρά. Ωραία, αν είχαμε εμείς αυτή την επιστολή και το πτώμα του Αραβαντινού, θα τον είχαμε στριμώξει πάρα πολύ άσχημα. Και η επιστολή από μόνη θα του κόψει τη φόρα. Και εγώ φυσικά δεν θα τον αφήσω έτσι. Θα τον κυνηγήσω και θα διεκδικήσω αυτά που μου ανήκουν. Όλοι αυτοί. Συγγνώμη δηλαδή, εσείς θα του τα αφήνατε? Αφού νομικά δεν μπορείς να διεκδικήσεις τίποτα. Τι θες δηλαδή, να τον κάνεις να φινιάσει? Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν τον φοβάμαι. Ο Φάκελος δεν είχε άλλο χαρτί? Κάποιο άλλο συμφωνητικό, κάτι, κάτι που να αποδεικνύει ότι ο πατέρας σου έδωσε στο Ρούσο για λογαριασμό σου πολύτιμους λίθους. Αυτά που είδες μόνο, τίποτα άλλο δεν είχε. Που σημαίνει ότι ο Λύτρας του είχε τυφλή εμπιστοσύνη. Θεότυφλη, τι να σου πω. Ο Λύτρας δεν ήταν από αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρεις καλά. Είχανε βέβαια καλές σχέσεις με τον Ρούσο, γνωρίζονταν. Αλλά αποκλείεται να του άφηνε ένα θησαυρό χωρίς αποδείξεις. Αποκλείεται. Όχι. Όχι, δεν μπορεί. Σίγουρα θα υπέγραψαν κάτι. Βέβαια. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο χαρτί. Και με αυτό θα μπορούσες να διεκδικήσεις και να στριμώξεις τον Ρούσο. Χαίρομαι πολύ. Αν το είχα αυτό το χαρτί, θα καθόμασταν τώρα εδώ να μιλάμε? Η ιστορία αυτή έχει πολύ βάθος, να μου το θυμηθείς. Με το άλλο θέμα τι γίνεται? Ποιο άλλο? Ξέρει, ντες. Είχαμε κάποιες εξελίξεις. Σήμερα θα φανεί. Τι θα φανεί? Άντε να πάνε όλα καλά, βρε παιδί μου. Δεν το βλέπω. Γιατί, βρε κοριτσάκι μου, μη με στενοχωρείς και εμέναν έτσι. Εγώ μάλλον δεν κάνει να μάθω, ε. Λοιπόν, αυτά από μένα. Νόρα, να σου ζήσει το μωρό. Να είσαι καλά. Σας χαιρετώ. Έλα, Ντέζη, να σε πάω μέχρι την πόρτα. Έλα. Γεια σου, κορίτσι μου, και τα λέμε εμείς, έτσι. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Θα σε πάρω και τηλέφωνο. Τι είναι, Μανούλα? Για ποιο άλλο θέμα μιλάγατε? Δουλειά σου. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, εγώ δεν κάνω να μάθω. Άσε και κανέναν άλλο να έχει κανένα μυστικό. Τα πήρατε τα μυστικά εργολαβία? Ωραία, τι μας λες τώρα? Έχεις μυστικά δηλαδή και με το μικρόφωνο? Το μωρό κλαίει. Βέβαια, σε βόλεψε. Έννοια σου. Δεν τελειώσαμε εμείς, θα μου τα πεις όλα. Άντε, τρέχα στο παιδί. Αγάπη μου, έρχομαι. Έρχομαι, μωρό μου, παιδί μου. Εσύ μην κουνηθείς. Δεν τελειώσαμε. Μωράκι μου, σιγά μη σου πω. Σαν να ξεδιαλύνει τώρα κάπου στο τοπίο. Ο παππούς σου εμπιστευόταν κάποιον απόλυτα. Σε κάποιον μιλούσε για τα πάντα. Ναι, και αυτός ο κάποιος ξέρει όλη την ιστορία από τότε. Και ξέρει πράγματα που δεν ξέρουμε εμείς. Ή τα ξέρει αλλιώς. Παιδιά, εγώ πάντως δεν θυμάμαι κάποιον άλλον δίπλα στον παππού μου.
Αυτό τον τύπο πρέπει να τον είχα δει μια-δυο φορές. Αλλά δεν πεινώ, βγαίνει στο σπίτι συχνά, το θυμόμουν. Πάντως ο Ρούσος το ξέρει. Εγώ πάω στοίχημα. Λογικά. Και κάτι υπόθηκε εκείνο το βράδυ και έπαθε έμφραγμα. Δεν μπορεί. Ποιος μπορεί να είναι αυτός? Ποιος και γιατί δεν φανερώνεται επιτέλους? Εμάς ωστόσο μας βοήθησε. Έτσι. Ακόμα και με το πτώμα. Μας είχε προειδοποιήσει ότι ήταν λάθος δρόμος. Ναι, αλλά απειλούσε την Αντιγόνη να μην το αποκαλύψει. Ίσως γιατί ήξερε ότι δεν υπήρχε πτώμα εκεί και ήθελε να μας προστατέψει. Σωστά. Δεν ήθελε να δώσει ένα ακόμα όπλο στο χέρι του Ρούσου. Αυτό είναι, αυτό είναι. Μας προστατεύει. Παιδιά, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο τύπος πιθανότατα ξέρει που είναι πραγματικά θαμμένος ο Ραβαντινός. Και γιατί δεν μας το λέει? Ίσως με αυτό απείλησε το Ρούσο και έπαθε ένα πράγμα. Ναι, αλλά και έτσι να είναι. Αυτός γιατί θα κάνει όλα αυτά? Τι έχει να κερδίσει? Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Μας προστατεύει, αλλά γιατί? Τι επιδιώκει? Τέλος πάντων. Θα φανεί. Τα πράγματα προχωράνε πολύ γρήγορα. Όπου να είναι, θα έχουμε απαντήσεις για όλα.